Και θέλω να ξεκινήσω από τις ευθύνες ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Η κυρία Δημογλίδου έχει έναν ιδιαίτερα άχαρο ρόλο. Την γνωρίζω προσωπικά και ξέρω πόσο μεγάλη ενσυναίσθηση έχει σε περιστατικά τέτοια οικογενειακής βίας και πόσο έχει βοηθήσει με τις παρουσίες της σε διάφορα θύματα να καταγγέλουν αυτά τα οποία καταγγέλουν. Αλλά κυρία Δημογλίδου, επιτρέψτε μου να σας πω καλησπέρα σας. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, η ελληνική αστυνομία δεν βοήθησε αυτό το ανυπεράσπιστο πλάσμα και όχι μόνο, είναι πρωτάκουστο Ελληνίδα πολίτης η οποία καταγγέλει τέτοια περιστατικά να δολοφονείται στα σκαλιά ενός αστυνομικού τμήματος. Θα ήθελα λοιπόν το πρώτο σχόλιο σας. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή αποδεχτήκαμε στην ελληνική αστυνομία ότι εδώ προφανώς και δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν για να προστατευτεί αυτή η κοπέλα. Διαφορετικά, δεν θα είχαμε και το άψυχο κορμί της έξω από το αστυνομικό τμήμα και να δολοφονείται μπροστά σε αστυνομικούς με αυτόν τον άγριο τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς έχει διαταχθεί και η διοικητική έρευνα, φαντάζομαι και η εισαγγελική, γιατί δεν είναι δική μας υπόθεση, εισαγγελική έρευνα. Έχουν απομακρυνθεί οι αστυνομικοί, όλοι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν εκείνο το βράδυ στο περιστατικό από τις θέσεις τους. Εγώ θα παροθέσει για αυτήν την απόφαση της ηγεσίας. Το αναφέρω απλώς ότι δεν θα υπηρετούν στη θέση που ήταν πριν, μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η έρευνα και να έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε τελικά αν υπάρχουν ευθύνες σε αυτή την υπόθεση και τι οδήγησε στο τόσο τραγικό θάνατο αυτής της κοπέλας. Καλά, νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο ότι υπάρχουν ευθύνες, κυρία Δημογλίδου, γιατί σήμερα θα αποκαλύψουμε και συγκεκριμένες μαρτυρίες. Ουσιαστικά σπάμε το άβατο του ΑΛΦΑΤΑΦ. Θα δείτε λοιπόν το τι έχει υποστηρίξει και η αξιωματικός υπηρεσίας και η υποδιοικήτρια και ο φρουρός και ο σύντροφος, ο μάρτυρας κλειδί, ο φίλος της εκλυπούσης, της Κυριακής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν, κυρία Δημογλίδου, σε ένα αστυνομικό τμήμα εν έτη 2024 να πηγαίνει μια καταγγέλουσα, ένα θύμα μιας τέτοιας ιστορίας και να το απαντάνε ότι δεν υπάρχει περιπολικό και εν πάση περιπτώσει ότι θα πρέπει να καλέσει η ίδια το 100 προκειμένου να παρέμβει. Τελικά η ελληνική αστυνομία δεν έχει περιπολικά. Τι συμβαίνει? Κύριε Κουσουλέ, ποτέ δεν τέθηκε το θέμα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχε περιπολία. Υπήρχαν κανονικά περιπολίες, όχι μια περιπολία. Και είναι ένα από τα ερωτήματα της Ένωκης Διοικητικής Εξέτασης. Γιατί η περιπολία δεν κλήθηκε από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα, ώστε να συνοδεύσουν αυτό το κορίτσι στην οικία του από τη στιγμή που ένιωθε ότι απειλείται, όπως αναφέρουν τουλάχιστον μέχρι τώρα τα περιστατικά. Εγώ δεν θα σας μιλήσω καθόλου για τον κανονισμό και τι προβλέπει. Ο κανονισμός, όχι, να μας πει το κανονισμός τι προβλέπει, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί εδώ πέρα, ξέρετε, χάνεται και η εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στην ελληνική αστυνομία. Σου λέει ο άλλος, να πάω να το καταγγείλω. Πού να πάω να το καταγγείλω? Και αν στο μεσοδιάστημα με σφάξει ο Χύψη ή η Χύψη? Όχι, κύριε Κουσουλέ, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι το μήνυμα αυτό στα θύματα που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Είχαμε 4 περιστατικά μόνο το τελευταίο 24ωρο στην Αττική, όπου οι αστυνομικοί έκαναν σωστά τη δουλειά τους, προστάτευσαν τα θύματα και συνέλαβαν τους δράστες. Άρα ο κανονισμός τι λέει, το πρωτόκολλο τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή θέλω να μου πείτε, χωρίς να μπούμε στην ουσία του προβλήματος και στην ΕΔΕ και στην ποινική έρευνα, αλλά εσείς έχετε τεράστια εμπειρία, κυρία Δημογλίδου. Και το ξέρω ότι δεν μπορείτε να το πείτε δημόσια, το σέβομαι γιατί είναι ο ρόλος σας τέτοιος, αλλά είμαι σίγουρος, επειδή σας γνωρίζω ως άνθρωπο, ότι είστε κι εσείς εξοργισμένοι με αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είστε εξοργισμένοι με αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Τι έπρεπε να γίνει λοιπόν και δεν έγινε? Γιατί θα αποκαλύψουμε στη συνέχεια τις συγκλονιστικές μαρτυρίες. Προφανώς και υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. Το πότε μπορεί ένας πολίτης να μεταφερθεί με ένα περιπολικό κλπ. Το έχουμε πει αρκετές φορές αυτές τις ημέρες. Όμως θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για έναν άνθρωπο, κίνδυνος για τη ζωή του και ίσως να γίνεται και ένα βήμα παραπάνω από τους αστυνομικούς. Τι εννοώ? Θα μπορούσε όντως αυτή η κοπέλα να οδηγηθεί με το περιπολικό στην οικία της. Είτε αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό της αστυνομίας, είτε όχι. Για να προστατευτεί η ζωή του θύματος. Δεν έγινε όμως η συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν κλήθηκε η περιπολία από τους αστυνομικούς του τμήματος. Είναι και ασθενοφόρα τα περιπολικά, είναι και με ευτήρια, έχουν γεννήσει. Γιατί εδώ ακούσαμε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Και ταξί, βεβαίως, δεν είναι και ταξί σε κάποιες περιπτώσεις. Ντροπή σας. Όχι σε εσάς, κύριε Δημογλίδου. Ντροπή στο συνάδελφό σας, ο οποίος το είπε αυτό το πράγμα. Ντροπή. Ντρέπομαι πραγματικά. Επειδή εδώ βρέθηκαν 5 ξυλαστήρια θύματα που έχουν κάποιες ευθύνες, να ετοιμαζόμαστε, κυρία Δημογλίδου, τον επόμενο καιρό να έχουμε και καταλήψεις αστυνομικών τμήματων από κακοποιούς με τη λειψανδρία και ή μάλλον την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι
θεματάκια επικοινωνιακού χαρακτήρα, όχι δικά σας. Και να αναλάβουν οι φυσικές ηγεσίες τις ευθύνες τους. Κύριε Κατερινόπουλο, δεν είναι δικό σας θέμα, βέβαια. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας. Για λάθος χειρισμό. Δεν μιλάμε για λάθος χειρισμό, επειδή το αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει λάθος χειρισμό στο προσωπικό εκεί που χειρίστηκε την υπόθεση, αλλά είναι ξυπόλυτη στα αγκάθια όμως αυτή εκεί πέρα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, κύριε Κατερινόπουλε, διέθεταν όλα τα μέσα ώστε να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό. Ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση πολύ σημαντική, αν και υπήρξα καθηγητής 5 χρόνια και τα ξέρω, αλλά για να τα ακούσει ο κόσμος. Έρχεται μια γυναίκα να κάνει μια καταγγελία και κάνει την καταγγελία. Τι γίνεται μετά, μπορείτε να εξηγήσετε. Εγώ έχω πει και έχω ουρλιάξει και έχω φωνάξει και έχω πει ότι έτσι και σηκωθεί το χέρι για πρώτη φορά, η γυναίκα έφυγε, εξαφανίστηκε και πάνε δύο λεπτά. Σπίτι της να μας απαντήσει και πάει να ζητήσει βοήθεια. Πού θα πάει να ζητήσει βοήθεια, από τους οικείους και από την αστυνομία. Έρχεται λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Τι γίνεται μετά, κύριε Σούρα, κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Όντως έρχεται μια γυναίκα να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί αυτή η γυναίκα που θέλει να ζητήσει βοήθεια να μην θέλει να καταγγείλει γιατί φοβάται τον κακοποιητή της. Εκεί είναι υποχρεωμένοι λοιπόν οι αστυνομικοί να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτής της γυναίκας και ναι, σε κάποιες περιπτώσεις να μην της επιτρέψουν να αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, να φροντίσουν να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο μένει με τον κακοποιητή. Ωραία. Να ενημερωθεί για το πού μπορεί να βρει στέγη σε συγκεκριμένες δομές του Υπουργείου Οικογένειας, να ενημερωθεί για την νομική συμβουλευτική την οποία μπορεί να της παρέχει. Αυτή η αυτά τα ήξερε η αξιωματικός υπηρεσία. Αυτά τα οποία μας λέτε τα ήξερε η αξιωματικός υπηρεσία. Αυτά, κύριε Κουσουλέ, τα γνωρίζουν. Τα ήξερε συγκεκριμένη, γιατί εδώ πέρα θα αποκαλύψω τη μαρτυρία της, η οποία είναι συγκλονιστική. Εδώ πέρα βρέθηκε με αυτή τη γυναίκα και αυτή η κυρία και άλλες δύο κυρίες, οι ένστολες, οι οποίες ήταν εκείνη τη στιγμή στο ΑΛΦΑΤΑΒ, γιατί ήταν τρία πρόσωπα όλα και όλα. Η αξιωματικός υπηρεσία, η υποδιοικητής και η οδηγός της υποδιοικητή, μέσα στο ΑΛΦΑΤΑΒ. Και εδώ πέρα υπήρχε μία πεντάλεπτη συνάντηση, στην οποία το θύμα φέρεται να λέει, και έτσι είναι τα πράγματα, ότι έχω έναν άνθρωπο τον οποίο έχω καταγγείλει για βιασμό και κακοποίηση το 2020, όμως έχω πάρει πίσω τη μήνυση. Ο άνθρωπος αυτός με παρακολουθεί από το προηγούμενο βράδυ. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ένα περιπολικό για να πάω στο σπίτι μου. Και αυτή η γυναίκα, η αξιωματικός υπηρεσίας, μια 22χρονη αρχιφύλακας, δεν είναι καν αξιωματικός η γυναίκα αυτή, παρά το γεγονός ότι ήταν αξιωματικός υπηρεσίας εκείνο το βράδυ, και εδώ πέρα είναι ένα θέμα. Ποιοι τίθενται αξιωματική υπηρεσία, κυρία Δημοκλίδου, με επιτρέψτε μου να σας το πω με όλη την αγάπη. Λοιπόν, όλοι οι ανακριτικοί υπάλληλοι, να διευκρινίσω εδώ, μπορούν να έχουν το ρόλο του αξιωματικού υπηρεσίας. Ωραία. Είτε στο βαθμό του αστυφύλακα, είτε στο βαθμό του αρχιφύλακα. Ωραία. Και αυτή η γυναίκα, λοιπόν, μετά από αυτή την πετάλεπτη συνομιλία, θα δούμε τη μαρτυρία της σε πολύ λίγη ώρα, της λέει ότι δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα έρθει το 100 και, εν πάση περιπτώσει, από εδώ πήγαν κι άλλοι. Και σηκώνεται το θύμα και φεύγει και καλεί μόνη της το 100 και φυσικά. Μέχρι να έρθει το 100, γιατί είπαμε τα περιπολικά σύμφωνα με τον κύριο στην άμεσο δράση δεν είναι ταξί, έχει δολοφονηθεί. Και σας ρωτάω, ποιος θα φέρει πίσω την Κυριακή στους γονείς της? Μακάρι να μπορούσαμε να φέρουμε πίσω, κύριε Κουσουλέ, αυτή τη γυναίκα και όπως σοκάρεστε εσείς από την εικόνα της κοπέλας αυτής έξω από το αστυνομικό τμήμα δολοφονημένη, το ίδιο ακριβώς σοκάρεται και η ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό ακριβώς και προχωρήσαμε και στη διοικητική διερεύνηση και στην απομάκρυνση των αστυνομικών από το αστυνομικό τμήμα. Όσον αφορά το τι θα έπρεπε να πράξει η αξιωματικός υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένοι λοιπόν οι συνάδελφοι που εκτελούν τα καθήκοντα του αξιωματικού υπηρεσίας να ενημερώνονται για το πρωτόκολλο ενεργειών σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο πώς υποδεχόμαστε ένα θύμα δοκογενειακής βίας. Nice. Μπορεί να φύγει, μπορεί να φύγει μόνη της και να πει ότι πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας ή πρέπει να κάνετε μήνυση. Μπορεί να γίνει. Έρχεται μια γυναίκα και λέει ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω αυτή κακοποίηση στο σπίτι. Και δεν θέλει να προχωρήσει. Και λέει, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, λέει η αστυνομία, πρέπει να γίνει μήνυση. Μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Σούρα, θα σας απαντήσω με ένα προχθεσινό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, όπου η γυναίκα δεν επιθυμούσε να καταθέσει εναντίον του σύζυγου της. Και όμως ο σύζυγος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε κανονικά. Μπράβο. Με την αυτόφορη διαδικασία. Ανεξαρτήτως της μήνυσης. Λοιπόν, κάνουμε καινούργια στοιχεία. Πώς γίνεται? Για να προφυλακτούν οι γυναίκες. Όσες είναι γυναίκες, πολύ επεξηγηματικοί και πολύ βοηθητικοί. Να ακούν οι γυναίκες τι πρέπει, κυρία, να κάνουν. Η συγκεκριμένη αστυνομικός, γιατί είναι ρουλέτα. Είναι σε ποιον θα τύχεις. Εγώ στις γυναίκες, που έχω πάρα πολλές γυναίκες θεραπευόμενες σε τέτοιες τοξικές σχέσεις, που φοβάμαι θα τις ξαναδώ ή όχι την άλλη εβδομάδα, καμία που πήγε σε αστυνομικό τμήμα, όλες φύγαν χωρίς μήνυση από το φόβο τους και καμία ποτέ δεν μου είπε ότι ενημερώθηκε σχετικά. Τμήματος. Από το φόβο τι θα γίνει όταν φύγουν. Γιατί αν πάει αυτόφορο ο Κανακάρης ο Λεβέντης, τι θα γίνει όταν θα βγει, ποιος θα τις προστατεύσει.
Όμως δεν είδα να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Άρα φταίει η αστυνομία, γι' αυτό δεν φταίει. Όχι, όμως δεν ενημερώθηκε. Φταίνε πολλά. Φταίει ο μισογυνισμός, φταίνε οι μάνες που μεγαλώνουν αυτούς. Φταίει η πατριαρχία της Ελλάδας που καλά την κρύβουνε. Μπορώ να σας πω ώρες τι φταίει.